Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον συνάδελφο, τον Ραφαήλ Τζαχάκη, ο οποίος εδώ πιστός στο ραντεβού του θα μας πει τι έγινε στα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας εν πάση λεπτομερία. Ραφαήλ, καλησπέρα. Φίλε μου Αντώνη, καλησπέρα. Και την καλησπέρα και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Τι έγινε, τι είχαμε στα παιχνίδια της αγωνιμία, ένα γενικό σχόλιο πρώτα απ' όλα. Τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια στις κριτικές ομάδες, έτσι. Καμία δεν πήρε κάτι. Η 20η αγωνιστική καταστροφική από πλευράς τουλάχιστον βαθμολογικής συγκομιδής για τις ομάδες. Τις κριτικές, εντάξει, δεδομένου ότι είχαμε και την αναμέτρηση με δύο ομάδες από εδώ, από την Κρήτη, οι υπόλοιπες δεν τα κατάφεραν, δεν πήρε κανέναν βαθμό. Φυσικά υπήρχαν και οι δύσκολες εξόδια, όπως αυτή του ΠΟΑ στην Πετρούπολη, αλλά και ως αποτέλεσμα έχουμε και παράπονα και από την πλευρά της ομάδας του Ατσαλένιου όσον αφορά τη διαιτησία στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη Πετρούπολης, το οποίο ιτήθηκε με 1-0, αλλά και από πλευράς επισκοπής για την ήττα με 3-0 απέναντι στον Ολυμπιακό. Πολύ έντονα τα παράπονα και από την ομάδα του Ρεθύμνου για τις διαιτητικές αποφάσεις. Και έχουμε και μια ήττα. Εντάξει, ήταν δύσκολη η αναμέτρηση εκ των προτέρων του ΑΟΑΝ απέναντι στον ΑΟΕ Πάτου, γιατί είναι μια ομάδα με σταθερά ανωδική πορεία που βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα. Έπιασε και τον ΠΟΑ τώρα, είδαμε στους 30 βαθμούς. Αλλά έχει αρνητικό αποτέλεσμα, αρνητικό με την έννοια ότι χάνει ο ΑΟΑΝ στο γήπεδο του, στο γήπεδο του Αγίου Νικολάου, από τις 3 του Απρίλη του 2022 είχε να χάσει. Κοντά δύο χρόνια. Ναι, κοντά δύο χρόνια και χάσαμε το 2-0 από τον ΠΑΟ Ρουφ. Πρωταθλητή τότε. Πρωταθλητή βέβαια μετέπειτα, ναι. Στο πρωτάθλημα εκείνης αγωνιστικής περίοδου. Είχε λοιπόν να χάσει από τότε και έχασε 1-0 απέναντι στον ΑΟΕ Πάτου. Γενικότερα λοιπόν μόνο ήττες, 3-3, για τις ομάδες που είχαν να αναμετρηθούν με ομάδες πέραν της Κρήτης. Το κριτικό ντέρμπι δεν έγινε καθόλου, αποφασίστηκε η αναβολή του και είδαμε όλοι γιατί. Το νομίζω αποτυπωνόταν στις φωτογραφίες που είχε αποκλειστικά και το Κρήτου Ντέι. Βεβαίως. Από τον αγωνιστικό χώρο στα Ζωνιάνα. Εντάξει, λογικό είναι γιατί ήταν έντονη η βροχόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας μέχρι και το μεσημέρι. Και φυσικά πάντα σε οποιοδήποτε παιχνίδι απόλυτη πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα είναι να διαφυλαχτεί η σωματική κυριότητα των πρωταγωνιστών, των ποδοσφαιριστών. Ακριβώς. Και όλο τον παρευρισκομένο βεβαίως στο γήπεδο, γιατί εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε από αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει ρεπορτάζ του Κρήτου Ντέι με τον συνάδελφο τον Τάσο Βαρδάκη, ο οποίος πήγε στα Ζωνιανά για το παιχνίδι και μας έδωσε το ρεπορτάζ, τι αναφέρει το φύλλο αγώνα, οι δηλώσεις των προπονητών του Μάνου Σουτζή και του Μινά Πίτσου, του τεχνικού της ομάδας των Ζωνιανών. Να δούμε το βίντεο. Μανώλη Σουτζή, σήμερα εδώ στο Ζωνιανά ήταν αδύνατο να παιχτεί ποδόσφαιρο με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είχε πλημμυρίσει ο αγωνιστικός χώρος, οπότε νομίζω συμφωνείς και εσύ σωστά να βάλει το παιχνίδι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ένα γήπεδο τώρα είναι γεμάτο νερά, οι καιρικές συνθήκες είναι άθλιες. Νομίζω πάνω απ' όλα για να προστατεύσουμε τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι η δίκαια αναβλήθηκε. Κατά πόσο σας επηρεάζει το σχεδιασμό τον αγωνιστικό η αναβολή αυτή του παιχνιδιού? Εντάξει, σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα είναι σε καλό momentum. Προερχόμαστε από καλά αποτελέσματα, από καλές εμφανίσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να παίξουμε, αλλά όπως είπαμε, οι καιρικές συνθήκες δεν το αφήσανε. Οπότε. Εντάξει, είναι κάτι απρόπτο το οποίο δεν το μπορείς να το υπολογίσεις. Οπότε ξεκινάμε την καινούργια μας ομάδα για το νέο αγώνα που θα έχουμε την Κυριακή. Ήθελα να σε ρωτήσω, θα γινόταν ένα παιχνίδι σήμερα ανάμεσα σε δύο πολύ φορμαρισμένες ομάδες με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα. Τι περιμένεις να συμβεί όταν θα γίνει το παιχνίδι, όταν θα οριστεί εκ νέου το παιχνίδι αυτό? Σίγουρα, νομίζω ότι θα γινόταν ένα ντέρμπι. Νομίζω ότι η ομάδα των Ζωνιανών βρισκόταν στην καλύτερη φάση της αγωνιστικής περίοδου, προερχόταν από νίκες και εκτός έδρας, μάλιστα σπουδαίες εκτός έδρας νίκες. Έχει μπει στο κόλπο για τη σωτηρία. Οπότε θα ήταν σίγουρα ένα καθοριστικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Όμως και εμείς θέλαμε αυτό το παιχνίδι, γιατί αν κερδίζαμε σήμερα, νομίζω ότι θα ξεφεύγαμε από το κίνδυνο του υποβασμού. Οπότε θα ήμασταν πιο άνετοι για τη συνέχεια. Εντάξει, συνεχίζουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, που ο στόχος μας είναι στο επόμενο παιχνίδι να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
είναι ο αλμυρός αυτός του τελευταίου διαστήματος, αυτός που έχει τη σφραγίδα τη δικιά σου που θέλεις να βλέπεις? Κοίταξε να δεις, πραγματικά δεν το έλεγε και στον καιρό που για 6-7 αγωνιστικές δεν είχαμε νίκη, δεν είχαμε κερδίσει, πραγματικά η ομάδα μου δεν ήταν κακιά. Σχεδόν στα περισσότερα παιχνίδια μπορώ να πω ήταν καλύτερη από τον αντίπολο, απλά είχαμε ένα θέμα στην τελική προσπάθεια, είχαμε ένα θέμα ότι στο πρώτο λάθος που κάναμε δεχόμαστε γκολ. Δεν ήμουν τόσο προβληματισμένο όσο, γιατί η ομάδα ήταν καλή. Θα ήμουν πολύ προβληματισμένος αν η ομάδα δεν έπαιζε καλά και δεν έπαιρνε και αποτελέσματα. Οπότε ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα το βρούμε και νομίζω ότι στην πορεία το βρήκαμε και ήμασταν και επιφέραμε καλά αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μην απείτε αναβολή του κριτικού ντέρμπι. Δυστυχώς ο καιρός δεν ευνόησε για να παιχτεί ποδόσφαιρο. Το σχόλιο σου. Εντάξει, νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι αυτές που πρέπει να μας βάλουν στον αγωνιστικό χώρο, γιατί νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν την νίκη. Ο αγωνιστικός χώρος σίγουρα είναι ακατάλληλος. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, πότε θα έρθουν, πότε θα παίξουν το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Αλλά σίγουρα σήμερα το παιχνίδι δεν έπρεπε να γίνει. Από ό,τι είδαμε και από την επιθεώρηση του διαιτητικού τρίου, είχε πλημμυρίσει αρκετά σημεία ο αγωνιστικός χώρος. Ναι, σίγουρα τίποτα. Είναι τελείως ακατάλληλο το γήπεδο. Οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες. Κατά πόσο επηρεάζει η αναβολή τον σχεδιασμό το δικό σας? Ήσασταν σε πάρα πολύ και είσαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στο τελευταίο διάστημα. Εντάξει, όπως έχω πει, ότι ξέρουμε ποια παιχνίδια έχουμε σαν πρόγραμμα να κερδίσουμε. Ειδικά κάποια μάτς που είμαστε κάποιες ομάδες ισοδύναμες. Ήρθανε δύο διπλά που νομίζω μας βοηθήσαν πάρα πολύ στην ψυχολογία. Σίγουρα παίζαμε σήμερα, έχουμε μια αγωνιστική με τον Αλμυρό, νομίζω μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι και η βαθμολογική θέση τον αδικεί σε κάποια παιχνίδια, γιατί βάσει απόδοσης νομίζω ήταν καθαρά τυχεία στο ότι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία. Σίγουρα θα γίνει όποτε γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, ένα παιχνίδι δυνατό, ένα παιχνίδι που θα θέλουν και οι δύο ομάδες να κερδίσουν. Σίγουρα εμάς μας βρίσκει μια περίοδο που ερχόμαστε από τρεις νίκες και είμαστε σε ένα καλό φεγγάρι, θα έλεγα, αλλά απ' την άλλη δεν είναι καλό, γιατί κάποια παιδιά σήμερα θα είχαν εξετοιμωρηθεί με τις κάρτες, όπως ο Κωστάκης, και αυτό μας πάει μια Κυριακή παραπέρα. Και θα πάμε στον Περαμαϊκό να παίξουμε με μείον δύο παιδιά. Αυτό είναι το μόνο κακό, λέει, στη σημερινό παιχνίδι που δεν έγινε. Τι καινούριο έχεις φέρει και εσύ στην ομάδα και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα για να βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από τον Ερμή το τελευταίο διάστημα? Εντάξει, νομίζω ότι από την πρώτη μέρα που ήρθα είχαμε πει ότι αυτή η ομάδα μετά το Δεκέμβριο και με σύμφωνη γνώμη και του Συμβουλίου θα προσπαθούσαμε να την κάναμε πιο δυνατή. Γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό το, έτσι ας το πούμε, είχα έρθει με αυτό το πλάνο και με αυτό το στόχο για αυτήν την ομάδα. Προσπαθήσαμε να πάρουμε κάποια παιχνίδια στην αρχή. Παίξαμε από τα 7 παιχνίδια 5 μάτς στην Αθήνα με αρκετά δύσκολες ομάδες. Νομίζω ότι όποια ομάδα θα πηγαίνει σε αυτές τις έδρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Με την προσθήκη των παιδιών το Δεκεμβρίου, νομίζω ότι πλέον γίναμε ομάδα. Νομίζω πλέον ότι υπάρχει διαφορετική ένταση σχέση προπονήσεις, διαφορετική όρεξη. Το δείξαμε το πρώτο μάτς εδώ πέρα με τον Ατρόμητο. Εχθές κλείσαμε άλλη μια μεταγραφή προχθές το Βαταμίδη, το Σταύρο, ένα αξιόλογο ποδοσφαιριστή που ενσωματώθηκε στην ομάδα και έκανε μια εβδομάδα προπονήσεις. Και σίγουρα με αυτά τα 4-5 παιδιά που φέραμε στην ομάδα, όλη η ομάδα πλέον έχει μια άλλη όρεξη. Όλα τα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι η προσπάθεια από τη διοίκηση ήταν μεγάλη, από τον πρόεδρο, και ότι αυτή την ομάδα, όπως είχαμε πει, πλέον βαδίζουμε διαφορετικά. Θα είμαστε πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, όπως το δείξαμε και μέσα στην Ήπατο και μέσα στην Επισκοπή, για κάθε ομάδα. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι, γιατί χρειάζεται και η τύχη και γιατί με τραυματισμοί, αλλά το ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι και καλός και τυχερός. Δόξα Θεώ, στα τρία μάτς που τα προηγούμενα τα είχαμε και τα δύο. Να λέμε αλήθειες, αλλά και η απόδοση ήμασταν πάρα πολύ καλή. Καλησπέρα σας από το γήπεδο των Ζωνιανών, όπου οδηγηθήκαμε σε οριστική αναβολή του κριτικού ντέρμπι ανάμεσα στον Ερμή Ζωνιανών και τον Αλμυρό. Πριν από λίγο συντάχθηκε το φύλλο αγώνα, το οποίο αναφέρει από την διαιτητή της αναμέτρησης, την κυρία Ευαγγελία Βράγκου, από το Σύνδεσμο Χανίων. Κατά την έξοδό μου στον αγωνιστικό χώρο για τον έλεγχο της καταλληλότητας του γηπέδου, παρατήρησα ότι 1.
εξαιτίας της βροχής ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει σε πολλά σημεία, του. Από νεράκι για τον λόγο αυτό η κίνηση των ποδοσφαιριστών θα ήταν δύσκολη και θα κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα. Δεύτερον, σε πολλά σημεία του γηπέδου από τα νερά, όταν η μπάλα έπεφτε σε αυτά, δεν άγγιζε το έδαφος. Για αυτούς τους λόγους ο αγώνας δεν διεξήχθη και ενημέρωσα σχετικά και τις δύο ομάδες. Αυτά έγιναν ή δεν έγιναν στο γήπεδο των Ζωνιανών. Ακούσαμε και τι έγραψε η διαιτητής στο φύλλο αγώνα, όπως μας το μετέφερε ο Τάσος Βαρδάκης, 7 Φεβρουαρίου, τη μεθεπόμενη Τετάρτη, ο αγώνας αυτός που θα μεταδοθεί από το Crete Today. Να πάμε στην Πετρούπολη να μας πεις, Ραφαήλ, τι έγινε στο παιχνίδι αυτό, το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ξεχώριζε στην αγωνιστική ανάμεσα στον Άρη Πετρούπολης και τον ΠΟΑ. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Λογικό, γιατί και ποιοτικά θα έλεγες ότι ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα σε ισοδύναμες ποιοτικά ομάδες. Δηλαδή ομάδες με πολύ καλά χαρακτηριστικά, με αρετές και στο επιθετικό κομμάτι και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται. Γι' αυτό και ήταν εξαιρετικά ισορροπημένο το παιχνίδι, δηλαδή από το ξεκίνημα είχαν και οι δύο ομάδες τις στιγμές τους. Το πρώτο 45 λεπτό ολοκληρώθηκε με δύο καλές στιγμές για το συγκρότημα του Κώστα Φραντζέσκου, με τον Κάι Μακαμούδη και τον Ίκταρη, αλλά δεν βρήκαν εστία οι δύο παίκτες, ενώ και οι γηπεδούχοι είχαν αξιόλογες φάσεις και με τον Βλάχο Μήτρο αλλά και τον Στέλιο Κρητικό. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα στο πρώτο 45 λεπτό ήταν στο απόλυτο 0. Με τον ίδιο περίπου τρόπο ξεκίνησε και στην επανέλψη. Δύο ομάδες πρόσεχαν, θα λέγαμε, τα βήματά τους, κάλυπταν τα νότα τους, να μην αφήσουν χώρους. Αλλά στα 10 λεπτά μετά τη σέντρα στην επανάληψη, άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες στο παιχνίδι, καθώς ο Νίκταρης από πλευράς ΠΟΑ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. Αυτή είναι η φάση στην οποία διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι ότι δεν υπάρχει παράβαση στη φάση με τον Νίκταρη. Στο 55 αυτό. Και 10 λεπτά αργότερα, μετά από σχετική αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων και αδυναμία να φύγει η μπάλα, εκμεταλλεύτηκε, υποφελήθηκε εντός περιοχής ο Ηλίας Τσιλιγκύρης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0. Αποτέλεσμα το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα, καθώς σε μια πολύ καλή ευκαιρία που είχε ο Γιακουμάκης μετέπειτα για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, δεν τα κατάφερε και έτσι το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος στην Πετρούπολη. Με τον Άρη να φτάνει τους 40 βαθμούς, είναι στην τρίτη θέση, αλλά έχει πολύ δύσκολο έργο την ερχόμενη αγωνιστική, θα παίξει κόντρα στον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Ενώ ο ΠΟΑ, όπως προείπες, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Λυσιακό, ο οποίος είναι στην έκτη θέση στους 30 βαθμούς μαζί με τον ΑΟ ΙΠΑΤ, όπως είπαμε, αλλά βέβαια με παιχνίδι λιγότερο ο ΠΟΑ. Και θα νομίζω ότι ετοιμάζεται ούτως ή άλλως για δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Ηλυσιακό, και αυτός στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας και αυτός με καλά παιχνίδια μέχρι τώρα, καλές επιδόσεις, συν την απουσία του Νικταρή στο επόμενο παιχνίδι. Θα είναι πάρα πολύ καλό το παιχνίδι από τα Τσαλένιο την ερχόμενη Κυριακή, και θα πάμε στον αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου. Γνώρισε την ήττα μετά από μεγάλο χρόνο. Πέρυσι ήταν αίτητο όλο το πρωτάθλημα. Εντός έδρας, ναι. Δηλαδή δεν είχε γνωρίσει την ήττα. Ναι. Και γνώρισε την ήττα. Τι έγινε χθες? Εντάξει, δεν έκανε ιδιαίτερα καλό παιχνίδι. Βγήκε η κόπωση, το τόνισε και ο Εμμανουέλ Σκύβαλος, προπονητής της ομάδας Αγίου Νικολάου. Εκεί τώρα, πριν συνεχίσουμε, Ραφαήλ, υπάρχει με τον Αουάν το θέμα αυτό που ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική της αφαίρεση. Ναι, που είναι. Οπωσδήποτε κάνει τα πράγματα, δηλαδή η ψυχολογία σου χαμελεοντίζει. Ναι. Είναι δύσκολο να. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός μέσα σου για να επικεντρωθείς αποκλειστικά μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω είναι λίγο ανέφικτο να επικεντρωθείς αποκλειστικά. Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Σίγουρα χρειάζεται ανασυγκρότηση στην ομάδα, σίγουρα χρειάζεται έτσι να υπάρξει πάλι συνοχή, πνευματική τουλάχιστον, ώστε να έρθουν και πάλι τα θετικά αποτελέσματα. Δεν είναι ότι είχε να παίξει και εμένα. Υποδέστερο αντίπαλο, δηλαδή είναι η πολύ καλή ομάδα του ΑΟΕ ΠΑΤΟΥ. Δεν στερήθηκε όρεξης, διάθεσης, επιθυμίας, ενέργειας αν θες, τουλάχιστον στο ξεκίνημα ο ΑΟΑΝ. Ωστόσο η έλλειψη πιθανότατα καθαρού μυαλού δεν επέτρεψε στην ομάδα του Μανώλη Σκύβαλου να έχει ιδιαίτερα καλό ρυθμό, δηλαδή να μπορεί να αναπτυχθεί ορθολογικά και να φανεί απειλητική.
Είχε δύο καλά σουτ με τον Σένκα στο ξεκίνημα το πρώτο πεντάλεπτο και με τον Πίλιο. Έκανε ένα καλό σουτ. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Στο σουτ του Σένκα είχαμε την απόκριση του Χατζηγιαννάκη. Και ουσιαστικά οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να πάρουν το προβάδισμα στην πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή με τον Ποτουρίδη, το Θέμη Ποτουρίδη, ένα ικανότατο βέβαια επιθετικό. Όταν βρίσκεται εντός περιοχής, μέσα στο κουτί, είναι πάντα εκτελεστικό και αποτελεσματικά. Βρέθηκε λοιπόν σε θέση βολής, εκτέλεσε ο Ποτουρίδης, πολύ δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 1-0, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες από διτήρια, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερα άλλη έτσι αξιολογή στιγμή ο Αωάν. Μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη ανέβασε στροφές, αύξησε την πίεσή του, πήρε μέτρα, ανέβασε και τις γραμμές του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σκύβαλος, ωστόσο, δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική. Ήταν τονωτική η κίνηση να αλλάξει το ημίχρονο, να βάλει τον Κώστα Αποστολόπουλο στο παιχνίδι, ο οποίος μέσα σε 10 λεπτά σημείωσε 3 τελικές και στο 60 και στο 65 και στο 68. Ιδιαίτερα οι δύο. Στο 65 και στο 68 ήταν καλά ζωή προς την αιστεία, ένα εξ αυτών είναι αυτό, αλλά βρήκε απέναντί του τον Χατζηγιαννάκη να κάνει σταθερές επεμβάσεις, να διώχνει. Το πρώτο με γροθιές δυνατό σουτ στο 65, στο 68 ήταν έξυπνο σουτ, συρτό, αλλά και πάλι βρήκε τον τερματοφύλακα τον φιλοξενούμενο σε ετοιμότητα. Στο 75 είχε και ένα καλό σουτ και ο Νοκάη, αλλά μπαλά πέρασε λίγο έξω. Βέβαια θα μπορούσαν να έχουν σημειώσει και δεύτερο τέρμα οι φιλοξενούμενοι. Βρήκαν πολύ καλή ευκαιρία λίγο πριν μπουν οι δύο ομάδες στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πάλι με τον Ποτουρίδη, ο οποίος ανάγκασε τον Ψημόπουλο σε μια πολύ καλή επέμβαση. Και το 1-0 έτσι παρέμεινε μέχρι το φινάλε. Με τον Άωρη Πάτο, όπως είπαμε, να πηγαίνει στους 30, να παίζει εντός, να είναι στην πέμπτη θέση, να παίζει εντός στην ερχόμενη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο. Έχει θεωρητικά εύκολο έργο. Ενώ ο Αωάν είναι στην 12η θέση με 23 βαθμούς. Θα πάει στον Ταύρο να αντιμετωπίσει το Φωστήρα. Ερχόμενη αγωνιστική. Μάλιστα. Έχει πάντως την ποιότητα ο Αουάν για να καταφέρει να βγει από τη δύσκολη θέση. Απλά χρειάζεται περισσότερο συγκέντρωση. Περισσότερο, ναι. Δηλαδή αποφόρτιση. Ναι, έτσι λίγο. Εντάξει, ήταν και συνεχόμενα τα παιχνίδια. Να επανέλθει λίγο η ομάδα και κυρίως αυτό. Δηλαδή πνευματικά. Ναι, να μπορέσει να έχει μια καλύτερη συνέχεια και Ελοπιακός Επισκοπή. 3-0. Τι έγινε εκεί, Ραφαήλ? Ελοπιακός Επισκοπή. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το τελικό αποτέλεσμα δεν σε παραπλανά. Είναι λίγο παραπλανητικό. Μαγική εικόνα, Γιατί μαγική εικόνα. Είναι λίγο παραπλανητικό με την έννοια ότι τα δύο από τα τρία τέρματα που πέτυχαν οι γηπεδούχοι τα βρήκαν από την άσπρη βούλα. Σημείωσαμε πέναλτι. Και το 1-0 και το δεύτερο. Το τρίτο γκολ έχει διαμορφωθεί μετά προς το 90, λίγο πριν την εκπνοή. Ουσιαστικά έχουν κρυθεί όλα αφού και οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες. Ενώ στο πρώτο μέρος ήταν κάπως πιο μοιρασμένο το παιχνίδι, δεν είχε ιδιαίτερα καλό ρυθμό, είχε λίγες φάσεις. Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την υπεροχή, δηλαδή κυκλοφορούσαν την μπάλα λίγο καλύτερα. Είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί. Ενώ οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να χτυπήσουν κυρίως μέσω των αντεπιθέσεων, ούτε εκείνοι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονταν. Το πρώτο ημίχρονο έφυγε με μοναδική καλή στιγμή, η οποία καταγράφηκε, ένα σουτ του Μπρούνο, το οποίο απέκρουσε σταθερά ο Ψαράς. Και το ίδιο με τον ίδιο, η ίδια εικόνα είχε το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι τη συμπλήρωση μιας ώρας, όπου οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι κατόπιν υποδείξεως του διαιτητή της αναμέτρησης Αρβανίτη για χέρι του Κονακάγια. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν, ωστόσο ο διαιτητής επέμεινε στην αρχική του απόφαση. Ναι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπρούνο, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 1-0. Τρία λεπτά αργότερα πάλι πέναλτι για τους γηπεδούχους, πάλι για παράβαση για παιχνίδι με το χέρι, αυτή τη φορά από τον Μπατζέλη. Την εκτέλεση τώρα ανέλαβε ο Ριζάη, που διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Ελοπιακού και δεν φτάνουν τα πανωτά τέρματα. Στο 75 οι φιλοξενούμενοι έμειναν και με 10 παίκτες, καθώς ο Κονακάγια αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. Μετά η πλάστη γίνει ξεκάθαρα. Ναι. Μετά τώρα από κίτρινα μπορούσαν να κυνηγήσουν, ούτως ή άλλως είπαμε δεν ήταν ιδιαίτερα
καλή και αποτελεσματική η επισκοπή στο παιχνίδι γενικότερα, μετά και από αυτή την εξέλιξη, όπως καταλαβαίνεις. Τα υπόλοιπα λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα και λίγο πριν το 90 λεπτό, το 89, ο Βασίλης Ριζάη με ένα ωραίο δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής εκτέλεσε τον ψαρά, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, το τελικό 3-0, με το οποίο ο Ελοπιακός πήγε στους 20 βαθμούς και στη 14η θέση. Ανέβηκε. Ανέβηκε, παίζει στο γάζι την ερχόμενη αγωνιστική κόντρα στον Αλμυρό, που είπαμε ότι δεν αγωνίστηκε πριν. Ενώ η Επισκοπή θα αντιμετωπίσει στην έδρα της τον Εθνικό, είναι πολύ δύσκολο το ερχόμενο παιχνίδι για την ομάδα του Ρεθύμνου, που είναι στους 24 βαθμούς στην ένατη θέση της βαθμολογικής κατάταξης. Έχει χάσει έδαφος η Επισκοπή, βεβαίως γίνονται κινήσεις εκεί, δούνε και λαβίνε ποδοσφαιριστές που προστίθεται στο ρόστερ, κάποιοι άλλοι που αποχωρούν. Δεν βοηθάνε τώρα και τόσο μεγάλες όμως προσταθέρεσεις. Μια τώρα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει αστάθεια στο κομμάτι της θέσης του προπονητή, στενικής ηγεσίας μέχρι τώρα, με τις συνεχείς αναλλαγές. Πώς θα πάει, πώς θα πάει, είναι τρεις προπονητές, πώς θα πάει συνέχεια. Μακάρι να τα καταφέρει και αυτή. Το μόνο που δεν αναφέραμε, να πούμε ότι και ο Ερμής στην ερχόμενη αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας, θα παίξει στην έδρα του Περαμαϊκού. Περαμαϊκός Ερμής. Και ναι, πάει για το τέταρτο συνεχόμενο νικηφόρο αποτέλεσμα η ομάδα του Μινά πίσω. Μακάρι. Είναι στην ένα πορεία. Ντεμαράζ και προσπαθεί να τα καταφέρει. Μακάρι βεβαίως. Μακάρι. Ναι, είναι σε αναλογική πορεία. Είναι και ξεκούραστο που δεν αγωνίστηκε. Βεβαίως. Και αυτός ένας παράγοντας ο οποίος είναι σημαντικός. Ανασύνταξη δυνάμεων και πάει με ηθικό ακμαίο να κυνηγήσει το διπλό στην Ελλάδα. Το τέταρτο συνεχόμενο νικηφόρο αποτέλεσμα. Η ομάδα του Μινά πίσω. Ραφαήλ, να σε ευχαριστήσω. Πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, ευχές για καλό βράδυ. Αντώνη, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό βράδυ σε εσένα και στους φίλες και στους φίλους μας παρακολουθήσαν.